Κυρίες και κύριοι, τα προηγούμενα χρόνια που το φόρουμ των Δελφών γινόταν στους Δελφούς και ήταν πραγματικά μια καταπληκτική εμπειρία, ήμασταν φιλοξενούμενοι του γιατί ήταν περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και ήμασταν στα λιμέρια του. Φέτος που η πανδημία μας υποχρεώνει να μεταφέρουμε το φόρουμ και να το ζήσουμε στην Αθήνα, ελπίζω μόνο για φέτος, είναι και πάλι οικοδεσπότης μας γιατί είναι Δήμαρχος Αθηναίων. Όπως καταλαβαίνετε, ο καλεσμένος του φόρουμ των Δελφών που ακολουθεί είναι ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κ. Κώστας Μπακογιάννης. Τον καλωσορίζω και σας τον παρουσιάζω. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Άλλο κακό να μην σας βρει, κύριε Τσίμα. Βεβαίως, να πούμε ότι εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά που είμαστε σήμερα εδώ. Και έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά γιατί το Φόρουμ των Δελφών έχει γίνει πλέον ένας θεσμός και πολλά και θερμά συγχαρητήρια και στον κύριο Τσομόκο αλλά και στην καταπληκτική του ομάδα που κατάφερε να κάνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Ναι, νομίζω ότι 6 χρόνια πριν πολύ λίγοι άνθρωποι θα πίστευαν ότι μπορεί αυτό το Φόρουμ να πάρει τις διαστάσεις που πήρε και να γίνει ένα διεθνές σημείο αναφοράς. Ακούγεται μεγαλόστομο και υπερβολικό, αλλά είναι ένα διεθνές σημείο αναφοράς. Δηλαδή, προηγουμένως ακούσαμε τον κύριο Κέρι, τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού Προέδρου για τα θέματα του κλίματος παγκοσμίως, να μιλάει στο Φόρουμ των Δελφών. Δεν θα το φανταζόμουν πριν 6 χρόνια. Ναι, αλλά κάθε ευκαιρία που έχει η χώρα να μπαίνει σε ένα διεθνή διάλογο είναι ένα κέρδος για όλους μας. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, το παθαίνουμε και εμείς στην Αθήνα, κλεινόμαστε στους εαυτούς μας. Κοιτάμε προς τα μέσα, ανακυκλώνουμε τη μιζέρια μας. Ενώ όταν κανείς κοιτάει γύρω-γύρω, έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τη θέση της Αθήνας στο διεθνές γίγνεσθε. Και βεβαίως αυτό μας επιτρέπει να θέσουμε και στόχους, ξεκάθαρους στόχους. Να μιλήσουμε λοιπόν για την Αθήνα. Αυτοί οι 15 μήνες της κρίσης, με τα πάνω τους και τα κάτω τους, τα κλεισίματα, τα μισοανοίγματα κτλ. Σας έμαθαν κάτι για την πόλη σας που δεν το ξέρατε ήδη? Να σας πω τι μου έμαθαν βασικά. Μου δώσαν ένα πάρα πολύ μεγάλο μάθημα, νομίζω όλοι πήραμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μάθημα, για την ανθεκτικότητα αυτής της πόλης. Αν το σκεφτείτε, αυτή είναι άλλη μια κρίση. Είχαμε τώρα μια κρίση δημόσιας υγείας. Είχε προηγηθεί μια κρίση οικονομική. Υπήρχαν στιγμές που η Αθήνα θύμιζε τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Και όμως βγήκαμε από αυτή την περιπέτεια με την δημοκρατία μας πιο ισχυρή από ό,τι ποτέ, τους θεσμούς μας καλά εδρεωμένους και έχοντας απομονώσει τους λαϊκιστές και τους ακραίους. Πριν από αυτό όμως, είχαμε και μια άλλη κρίση, για την οποία δεν μιλάμε. Μια ιδιότυπη αστική κρίση. 2 στους 5 κατοίκους της Αθήνας έχουν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα από το 2000 μέχρι σήμερα. Αυτό κάτι πρέπει να μας πει για το πού είμαστε σήμερα και το πώς δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Γιατί μην ξεχνάτε, κύριε Τσίμα, το χειρότερο που μπορούμε να πάθουμε είναι αυτή η κρίση, η πανδημία, να γίνει για άλλη μια φορά άλοθη, να γίνει άλλη μια φορά δικαιολογία, να χάσει η Αθήνα πολύτιμο χρόνο, να χάσει η Αθήνα στην πραγματικότητα άλλη μια γενιά. Μου κάνει εντύπωση έτσι όπως το περιγράφετε, δηλαδή ότι η Αθήνα έζησε μια αστική κρίση πριν ζήσει την οικονομική κρίση, πριν ζήσει την υγειονομική κρίση. Και είπατε 2 στους 5, δεν είχα το νούμερο ακριβώς στο μυαλό μου, αλλά δεν πήγαν και πολύ μακριά. Στα προάστια της Αθήνας πήγαν οι περισσότεροι. Εκτός από εκείνους τους νεότερους που φύγαν στο εξωτερικό αναζητώντας τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης μια δουλειά. Είναι φιλοδοξία να επανακατοικηθεί το κέντρο της Αθήνας ή κάτι άλλο? Μα βεβαίως, αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος, αλλά εγώ θα σας πω και ο μεσοπρόθεσμος στόχος. Γιατί μιλάμε πολύ συχνά για τι έγινε το 2015, τι έγινε το 2012. Το 2030 είναι πιο κοντά. Πρακτικά λοιπόν, πού είμαστε σήμερα? Έχουμε έναν ανταγωνισμό. Είναι ένας διεθνής αγώνας ταχύτητας, αν θέλετε, μεταξύ των πόλεων. 3 είναι τα βραβεία. Νούμερο 1 είναι προφανώς οι επενδύσεις. Όλοι θέλουμε να τις προσελκύσουμε. Νούμερο 2 είναι τα μυαλά. Πλέον με τη σύγχρονη οικονομία, αυτό φάνηκε και μέσα στην πανδημία με τους digital nomads, μπορείς να δουλεύεις στο Λονδίνο και να ζεις στην Αθήνα. Και 3 είναι ασφαλώς οι τουρίστες, είναι οι επισκέπτες. Βλέπετε ότι πάρα πολλές πόλεις σε όλο τον πλανήτη συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα. Από αυτόν τον αγώνα η Αθήνα έλειπε. Τώρα όμως έχουμε μπει και προσπαθούμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στον κόσμο, επειδή είμαστε σε ένα κύκλο συζητήσεων που έχει αρχίσει και η αμέσως προηγούμενη που έκανα με την επικεφαλής της Greenpeace για ακριβώς αυτό το θέμα. Είναι ότι υποχωρώντας η πανδημία έρχονται στην επιφάνεια τα προβλήματα που η πανδημία σκέπασε για λίγο αλλά και μας βοήθησε να τα καταλάβουμε καλύτερα. Και αυτά είναι κυρίως 2. Οι ανισότητες, οι κοινωνικές ανισότητες και η κλιματική κρίση. Η καταστροφή της ατμόσφαιρας της γης, του περιβάλλοντος της γης. Και τα 2 αφορούν την Αθήνα και τα 2 αφορούν τις πόλεις γενικά. Γιατί
Στις πόλεις οι ανισότητες είναι πιο ορατές και πιο έντονες. Στις πόλεις επίσης είναι πιο ορατή η επιδείνωση περιβαλλοντική. Δηλαδή, όταν μιλάμε για κλιματική κρίση, σκεφτόμαστε δάση, βουνά και θάλασσες, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε κυρίως πόλεις, λένε οι ειδικοί. Μα έτσι είναι. Σκεφτείτε ότι παγκοσμίως το 70% των διοξιδίων του άνθρακα προέρχεται και παράγεται στις πόλεις. Στα μεγάλα και στα μικρά και στα μεσαία αστικά κέντρα. Η ερώτηση λοιπόν είναι τι κάνουμε γι' αυτό. Γιατί προφανώς είναι μια διεθνής πρόκληση. Δεν είναι απλώς μια κλιματική αλλαγή. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι μια κλιματική κρίση, η οποία όμως θέλει τοπικές λύσεις. Mm-hmm. Εδώ είναι ο δικός μας ρόλος, να δουλέψουμε από κάτω προς τα πάνω. Και σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν μικρά, υπάρχουν μεσαία, υπάρχουν μεγάλα τα οποία εμείς έχουμε εντάξει στο σχεδιασμό μας. Υπάρχουν μικρά, όπως για παράδειγμα είναι ένα pocket park. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει 4, όπως ξέρετε. Θα παραδώσουμε άλλα 2 στις επόμενες εβδομάδες. Ένα pocket park δεν μπορεί να αλλάξει μια πόλη. Μπορεί όμως να αλλάξει μια γειτονιά. Αλλά έχουμε και τα μεγάλα, όπως είναι η διπλή ανάπλαση. Ένα πολύ σπουδαίο αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο θα οδηγήσει στη δημιουργία 2 υπερτοπικών πόλων, στο Βοτανικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αφενός θα βάλουμε μπρος την ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού, η οποία έχει βιώσει την εγκατάλειψη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και εδώ μπαίνει η συζήτηση για τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες. Αφετέρου, θα κερδίσουμε ένα χώρο πρασίνου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην καρδιά της πόλης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλά. Τώρα αγγίξατε ένα θέμα που είναι πολύ κοντά στη δικιά μου καρδιά, όπως ξέρετε, διότι γεννήθηκα Παναθηναϊκός, οπότε όλο αυτό το project το αισθάνομαι ως να με αφορά προσωπικά, να αφορά την οικογένειά μου. Προχωράει. Προχωράει. Προχωράει πάρα πολύ καλά. Είμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με την ΠΑΕ και με τον Ερασιτέχνη, δηλαδή συνολικά με την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Πιστεύουμε και είναι φιλόδοξος αλλά απολύτως ρεαλιστικός στόχος ότι θα δημοπρατήσουμε το γήπεδο εντός του χρόνου. Μέσα στο 2021. Ναι. Θα κινήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης με στόχο να συμβασιοποιηθεί του χρόνου. Τώρα, μιλώντας για την Αθήνα, το περιβάλλον, σας είχα συναντήσει όταν ξεκινούσατε, μάλλον όταν συλλάβατε την ιδέα πριν το κάνετε πράξη, του περίφημου περίπατου. Για το οποίο τώρα δεχτήκατε και πολλή κριτική και πολλά πράγματα ενδεχομένως και εσείς είδατε ότι δεν έγιναν με τον σωστό τρόπο ή στο σωστό χρόνο, δεν ξέρω. Τι μάθατε από αυτή την εμπειρία, από αυτή την προσπάθεια? Βασικά. Έχουμε δύο βασικά κέρδη. Νούμερο ένα, βιώσιμη κινητικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή τα δικαιώματα όλων μας. Δικαίωμα έχει οδηγός, δικαίωμα όμως έχει και επιβάτης. Δικαίωμα έχει ο πεζός, δικαίωμα έχει και ο ποδηλάτης, δικαίωμα έχει και ο χρήστης των μέσων μικρομεταφοράς. Να το πω απλά, είναι τα λεγόμενα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία συνέχεια αυξάνονται μέσα στην πόλη. Άρα λοιπόν, τι ξέρουμε σήμερα, ότι μετά το σοκ της αρχής, όπως ακριβώς είχαν προβλέψει και οι νευρολόγοι, η κυκλοφορία έχει ξαναβρει μια κανονικότητα, μια ομαλότητα. Νούμερο 2. Πολύ σημαντικό για το οποίο δεν μιλάμε, υπάρχει ένα τεράστιο περιβαλλοντολογικό κέρδος. Σκεφτείτε ότι σύμφωνα με τα μοντέλα των ειδικών του Ειδικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, μόνο στην Πανεπιστημίου έχουμε δει μείωση του διοξιδίου του άνθρακα κατά 27%. Τώρα, σε αυτούς τους μήνες. Αυτούς τους μήνες. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άμα το συνδυάσουμε με άλλες κινήσεις που έχουμε κάνει, για παράδειγμα, συντριβάνι της Ομόνοιας. Το συντριβάνι μας έχει βοηθήσει να ρίξουμε τη θερμοκρασία της πλατείας 3-4 βαθμούς. Ξέρετε, λίγο-λίγο η Αθήνα αλλάζει πολύ. Ποιο είναι το επόμενο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση? Δηλαδή, μου μιλήσατε για τα pocket parks, τα pocket park στις γειτονιές, μιλήσαμε για τον περίπατο, ο οποίος με έναν τρόπο συνεχίζεται, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν έχει και επόμενη μέρα ο περίπατος. Βεβαίως έχει επόμενη μέρα. Από την πρώτη στιγμή εμείς είχαμε ξεκαθαρίσει ότι εφαρμόζουμε μια νέα μεθοδολογία. Νέα για την Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό τα κάνουμε από τη δεκαετία του 50. Στη Νέα Υόρκη, για να πω ένα διάσημο παράδειγμα, η Central Square της Νέας Υόρκης έγινε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Που θα μας οδηγήσει στα μόνιμα έργα. Τι σημαίνει μόνιμο έργο? Σημαίνει διαπλατείνωση πεζοδρομίων όπου χρειάζεται και βεβαίως μια πολύ γενναία φύτευση. Η Αθήνα σήμερα χρειάζεται πράσινο. Ξέρετε, εμείς πολλαπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων. Μέχρι να αναλάβουμε, ο Δήμος ξόδευε 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για το πράσινο. Συντήρηση και φύτευση. Ακριβώς. Τώρα πλέον ξοδεύει 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και έχουμε πλέον και σύμπραξη με ιδιώτη που ξεκίνησε πριν μερικές μέρες. Πιστεύω και νομίζω ότι είναι βάσιμο αυτό που λέω, ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες και στους επόμενους μήνες θα δείτε την ίδια διαφορά στο πράσινο της πόλης που έχετε ήδη δει με την καθαριότητα.
για να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε μια πόλη που ο πολιτισμός της καθημερινότητας να είναι αυτός που μας αξίζει. Άρα, επειδή το αρχικό σχέδιο ήταν ο μεγάλος περίπατος να απλώνεται, να αγκαλιάσει και άλλες περιοχές του κέντρου, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο αυτό που είδαμε δοκιμαστικά το καλοκαίρι. Ο μεγάλος περίπατος είναι ένα κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Λόφος του Στρέφη. Θα ξεκινήσει η ανάπλαση του Λόφου του Στρέφη μέσα στον χρόνο. Έχει αυτό, ε. Εντάξει. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει δράση, υπάρχει αντίδραση. Μας λένε ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε τον Λόφο του Στρέφη, θα τον πουλήσουμε, ξέρω, θα κάνουμε καζίνο πάνω στο Λόφο του Στρέφη. Γιατί μας τα λένε αυτά? Μας το λένε γιατί πολύ απλά, στο πλαίσιο του προγράμματος υιοθέτησε την πόλη σου, παίρνουμε και λεφτά από χορηγούς, από ιδιώτες. Αντί δηλαδή να βγούμε να πούμε ευχαριστώ στους ανθρώπους που μας δίνουν τα λεφτά μας, εμείς τους στείνουμε και στα μούτρα. Αλλά αντιστάσεις έχουμε και αλλού. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Λόφος του Λυκαβητού. Πήραμε επιτέλους το λόφο του Λυκαβητού, την κορυφή του Λυκαβητού, το πάρκινγκ, από την ΕΤΑΔ ως Δήμος Αθηναίων. Γιατί εμείς βιώναμε ένα παράδοξο. Ο Δήμος είχε το 90% του λόφου, αλλά δεν είχε το ρετυρέ. Γιατί το πήραμε αυτό? Γιατί θέλουμε να ξανανοίξουμε επιτέλους το θέατρο του Λυκαβητού. Έχει μείνει κλειστό 13-14 χρόνια. Ναι. Και σε αυτό είχαμε αντιστάσεις. Κάποιοι φίλοι μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι φίλοι μας από το ΣΥΡΙΖΑ, το καταψηφίσανε. Παρότι ήδη ξεκινάει αυτές τις μέρες ένα μεγάλο έργο στο Λυκαβητό, που έχει να κάνει και με τα μονοπάτια και με τις υποδομές, αλλά και με το δρόμο που οδηγεί πάνω στο λόφο. Αντιστάσεις είχαμε στον Εθνικό Κήπο. Μας λέγανε θα βάλουμε εισιτήριο στον Εθνικό Κήπο. Στον Εθνικό Κήπο που τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λίγο πιο πέρα από εδώ, υλοποιείται ένα έργο υποδομών που έχει αργήσει εδώ και 30-40 χρόνια. Αλλά επιτέλους γίνεται πράξη. Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Yeah. Η Αθήνα όμως πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί η Αθήνα να είναι ο φτωχός συγγενής. Δεν μπορούμε, κύριε Τσίμα, για να το πούμε απλά, να μπαίνουμε στο αεροπλάνο, να πηγαίνουμε σε άλλες πόλεις και πάντα να λέμε μα γιατί αυτοί τα καταφέρουν και εμείς όχι. Τι χρωστάμε δηλαδή? Να μείνω σε αυτό που είναι και το μοτίβο αυτής της συζήτησης, δηλαδή η κλιματική αλλαγή και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στο επίπεδο της γειτονιάς μας ή της πόλης μας για να την αντιμετωπίσουμε. Το πράσινο είναι ένα από τα θέματα, είναι το πράσινο, προφανώς. Ένα δεύτερο είναι η κατανάλωση ενέργειας, δηλαδή το πόσο ενεργοβόρα είναι τα κτίρια, τα δημόσια τουλάχιστον κτίρια, και το πόσο ενέργεια γενικά καταναλώνει η πόλη, την οποία θα μπορούσε να περιορίσει χωρίς να περιορίσει τη χρήση της. Αντιθέτως, να γίνει ακόμη πιο φιλική στον χρήστη. Δεν ξέρω σε αυτό αν έχετε σχέδια. Να σας πω κάτι, επειδή καλές είναι οι θεωρίες. Αν να μιλάμε πρακτικά, έτσι. Για γιατί νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει εσάς και αυτό ενδιαφέρει και τους θεατές μας. Να δώσω δύο παραδείγματα για το τι κάνουμε. Όχι τι θα κάνουμε. Τι κάνουμε. Σε επόμενες δύο εβδομάδες θα έρθει στην Οικονομική Επιτροπή, δηλαδή στο συλλογικό όργανο που το εγκρίνει, για να ξεκινήσει η απόφαση, για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία δημοπράτησης για την ενεργειακή αναβάθμιση 7 κτηρίων της πόλης. Είναι σχολεία, αλλά είναι και δύο κτίρια του Δήμου Αθηναίων. Εμβληματικά κτίρια, μεταξύ αυτών το κτίριο της Λιωσίων, που είναι και ένα πάρα πολύ μεγάλο ενεργοβόρο κτίριο. Να. Το δεύτερο το οποίο κάνουμε είναι τον επόμενο ένα. Αυτό ακριβώς είχα στο μυαλό μου όταν σας ρώταγα. Δηλαδή, ξέρω ότι υπάρχουν δημόσια κτίρια και κτίρια που είναι και του Δήμου ακόμη, τα οποία είναι, πώς να πω, περιβαλλοντικά του περασμένου αιώνα. Όχι. Των μέσων του περασμένου αιώνα. Έτσι, είναι ακόμα δεκαετία του 50. Τώρα όμως προχωράμε. Με την ίδια λογική, ολοκληρώσαμε ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο έργο με ενεργειακή αναβάθμιση κάποιων σχολείων. Το ολοκληρώσαμε πριν μερικούς μήνες. Αλλά να σας πω το δεύτερο που για μένα είναι και το πιο σημαντικό. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το περιβάλλον. Έχει να κάνει και με την ποιότητα ζωής, έχει να κάνει με την ασφάλεια. Φωτισμός. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε ένα έργο για τα 47.000 φωτιστικά της πόλης. Τι σημαίνει αυτό? Ενεργειακή αναβάθμιση, έξυπνος φωτισμός, κεντρική διαχείριση. Έχουμε υπολογίσει ότι το ενεργειακό όφελος μπορεί να ξεπεράσει το 40%. Το οικονομικό όφελος είναι επίσης εκεί, περίπου στα ίδια ποσοστά. Και θα μας δώσει βεβαίως και τη δυνατότητα να αλλάξουμε επιτέλους την υποδομή της πόλης. Γιατί στη Αθήνα, ξέρετε, δεν πονάει από μια λάμπα. Δεν είναι θέμα μόνο να αλλάξει την λάμπα. Μπορεί να πέσουν τα φώτα σε μια ολόκληρη πλατεία, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, μόνο και μόνο επειδή έχει υγρασία και έχει πέσει το ρελέ. Άρα λοιπόν θέλει ένα συνολικό έργο. Ριζικό. Και αυτό ο σχεδιασμός μας είναι ότι θα δημοπρατηθεί άμεσα και θα αρχίσει να δουλεύεται του χρόνου, το Μάρτι, κάτι τέτοιο περίπου. Αυτό θα είναι
αλλαγή τεχνολογίας στη λάμπα, στην πηγή φωτισμού, ας πούμε, ώστε να είναι οικονομικά, πώς το λένε, λιγότερο ενεργοβόρα, θα αλλάξει και το δίκτυο, δηλαδή θα ψηφιοποιηθεί το δίκτυο κατά κάποιο τρόπο. Πάλι να μιλήσουμε πρακτικά. Σήμερα, το πότε ανοίγουν και σβήνουν τα φώτα, καθορίζεται κεντρικά από τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Θα έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να έχει ένα κέντρο, να το πω έτσι, συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων, όπως θέλετε πέστε το, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, που θα ρυθμίζει ο Δήμος τα φώτα σύμφωνα με τις ανάγκες του σε συγκεκριμένες περιοχές και συγκεκριμένες ώρες. Όλα αυτά για να γίνουν απαιτούν, πώς να πω, μια δύναμη προώθησης. Εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία αυτοδιοίκηση, γιατί έχετε κάνει και δήμαρχος στο Καρπενήσι, έχετε κάνει και περιφερειάρχη στη Στερεά Ελλάδα. Είχα πάντα την εντύπωση ότι ο δήμαρχος μιας οποιαδήποτε πόλης της Ελλάδας αισθάνεται ότι η πόλη είναι κατά κάποιο τρόπο στα χέρια του. Μπορεί να πρέπει να συνεννοηθεί με την περιφέρεια, μπορεί να πρέπει να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά κατά βάση στην πόλη του την ίδια δεν ανακατεύεται κάποιος άλλος στα πόδια του, αφού συνεννοηθεί με τις άλλες, ας πούμε, υπερτοπικές αρχές. Στην Αθήνα δεν είναι έτσι. Έχουμε το παλιό παράδειγμα το ότι σε μια κεντρική αρτηρία το πεζοδρόμιο είναι της περιφέρειας, το οδόστρωμα είναι του Δήμου, το διάζωμα είναι του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτά τα κλασικά ανέκδοτα σχεδόν. Τα έχετε λύσει αυτά, μπορούν να λυθούν. Είναι ευλογία και κατάρα για την πόλη της Αθήνας. Αλλά η πραγματικότητα πια είναι ότι το κεντρικό κράτος και ο Δήμος Αθηναίων οφείλουν να δουλεύουν συμπληρωματικά. Ο Δήμος εξορισμού έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει πιο γρήγορα νέες πολιτικές, να θέσει σε πράξη καινοτόμες λύσεις, ακόμα και να πειραματιστεί. Αυτό λοιπόν πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν είμαστε σωστοί, μπορούμε να πετύχουμε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στην πόλη της Αθήνας αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το κεντρικό κράτος. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Έχουμε για παράδειγμα και τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και αξιοποιούμε. Έχουμε τους πόρους από το ΕΣΠΑ, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και αξιοποιούμε. Έχουμε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αλλά και στην πράξη, το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι επιτέλους να δούμε το θεσμικό πλαίσιο. Το οποίο δεν αφορά όμως μόνο την Αθήνα. Αφορά και το Καρπενήσι, αφορά και τη Λαμία, αφορά και τη Χαλκίδα, αφορά και τη Λιβαδιά, αφορά και την Άμφισσα, για να θυμηθώ την παλιά μου περιφέρεια. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Θέλεις να διαπλατείνεις ένα πεζοδρόμιο. Δεν θέλεις να πειράσεις την κυκλοφορία στον δρόμο. Λίγο όμως να το διαπλατείνεις. 20, 30, 40 εκατοστά. Ξέρετε, 40 εκατοστά μπορεί να κάνουν τη διαφορά κάποιες φορές. Ναι, μπορεί να είναι ένα καροτσάκι που περνάει. Ακριβώς. Ή δεν περνάει. Μπορεί να ίσα-ίσα για να χωράει η ρόδα στο καροτσάκι του μωρού. Να. Καλή ώρα. Αυτή η διαδικασία, η γραφειοκρατική, σήμερα απαιτεί μια διαδικασία εγκριτική, η οποία μπορεί να ξεπεράσει και τα 2 και τα 2,5 χρόνια. Είναι παράλογο. Οι Δήμοι οι ίδιοι πρέπει να μπορούν να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις από μόνοι τους και να αναλαμβάνουν και την ευθύνη. Στο κάτω-κάτω, ούτε η αποκεντρωμένη διοίκηση, ούτε το Υπουργείο Μεταφορών, ούτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος χρωστάει στον πολίτη για τα 20 και τα 30% του πεζοδρομίου. Ο Δήμαρχος όμως και το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει. Ποια είναι η μεγαλύτερη φιλοδοξία σας? Δηλαδή, αν ξανασυναντηθούμε πρώτο ο Θεός του χρόνου τέτοια εποχή και μάλιστα στους Δελφούς κάτω από τις ελιές. Τι θα θέλατε να έχετε να μου πείτε τότε, τι θα θέλετε να έχει συμβεί σε αυτό το χρόνο στην Αθήνα? Κοιτάξτε, έχουμε ένα προγραμματισμό, έχουμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο το ακολουθούμε με ξεκάθαρη στοχοθεσία, με ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα. Αν όλα πάνε καλά, που πιστεύω θα πάνε όλα καλά, δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Ότι θα δημοπρατηθούν τα έργα, θα συμποσιοποιηθούν τα έργα, θα αρχίσουν να δουλεύονται τα έργα. Του χρόνου θα υπάρχει πάρα πολύ σκόνη μέσα στην Αθήνα. Πάρα πολλά εργοτάξια, αλλά δεν θα μετράμε μόνο τα εργοτάξια, θα μετράμε τις γειτονιές στις οποίες γίνεται η δουλειά. Διότι μην ξεχνάτε ότι η Αθήνα είναι 129 γειτονιές της και εκεί είναι που θέλουμε να δώσουμε έμφαση. Αλλάζει. Έχετε την αίσθηση ότι μέσα σε αυτό το χρόνο έγινε κάτι στις γειτονιές, πέρα από τα παρκάτα, εκεί που έγιναν αυτά τα 4? Βεβαίως. Θα μπορούσα να σας δώσω πολλά παραδείγματα, αλλά να σας δώσω ένα. Ασφαλτοστρώσεις. Εσείς την οδηγείτε την Αθήνα. Την ξέρετε την Αθήνα. Κάθε μέρα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Αθήνα έχει να δει άσφαλτο πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και την οδηγώ και με μηχανάκι, οπότε. Άρα το ξέρετε ακόμα καλύτερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη ξεκινήσει με ένα πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων. Θα ασφαλτοστρώσουμε το 50% της πόλης. Είναι πάνω από 1.000-1.050 δρόμοι. Έχουμε ήδη τελειώσει σχεδόν 200 και συνεχίζουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αυτό μετράει. Μετράει στην καθημερινότητα.
Βέβαια, κύριε Τσίμα, για να είμαστε δίκαιοι, το ερώτημα δεν είναι γιατί τα κάνουμε αυτά εμείς. Πρέπει να τα κάνουμε, καλά κάνουμε και τα κάνουμε. Το ερώτημα είναι ποια ευρωπαϊκή πόλη, γιατί είμαστε και σε ένα διεθνές φόρουμ, ποια ευρωπαϊκή πόλη χρειάζεται να ασφαλτοστρώσει το 50% του δικτύου της σε ένα ή ενάμιση χρόνο. Τι λέει αυτό για το πού ήταν αυτή η πόλη και το ποιες είναι οι ανάγκες της. Ναι. Να προλάβω να σας ρωτήσω, γιατί σας είπα ότι κατά τη γνώμη μου η πανδημία έκρυψε για λίγο και μετά έφερε με δύναμη στο φως δύο μεγάλα προβλήματα που είχαμε έτσι κι αλλιώς. Το ένα είναι το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης, η ανάγκη να κάνουμε κάτι για να προλάβουμε. Και το δεύτερο είναι οι ανισότητες. Η πόλη είναι το θέατρο των ανισοτήτων. Ξέρω ότι στη διάρκεια και της οικονομικής κρίσης, αλλά και τώρα τους μήνες που πέρασαν, έγιναν προσπάθειες να βρεθούν υποδομές για τους αστέγους, υποδομές για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην πόλη, στα όρια της, ας πούμε, στο περιθώριό της. Το πρόβλημα όμως δεν είναι. Είναι ακόμη εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει πόλη στον κόσμο που δεν το έχει, αλλά προσπαθείς να το αμβλύνεις όσο μπορείς περισσότερο. Προσπαθείς τουλάχιστον να δώσεις αυτούς τους ανθρώπους ευκαιρίες. Ναι, αλλά επιτέλους έχουμε εργαλεία. Τι θέλω να πω. Μέσα στην πανδημία, στο πρώτο lockdown, δημιουργήσαμε το πολυδύναμο κέντρο για τους αστέγους. Ναι. Τι είναι αυτό? Είναι τρεις δομές σε μία. Είναι κέντρο ημέρας. Μπορεί να έρθει ένας άστεγος να κάνει ένα ντους, να πλύνει τα ρούχα του, να πάρει να πιει το φαγητό. Είναι υπνοτήριο για αυτούς που μπαίνουν μέσα το βράδυ και βγαίνουν το πρωί. Και είναι και ξενώνας για αυτούς που φιλοξενούνται πάντα με αξιοπρεπείς συνθήκες για παραπάνω μήνες. Συνολικά, χωρητικότητα έως 400, για 400 ανθρώπους. Και αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει πόρτες του. Σε συνδυασμό με το street work το οποίο γίνεται, το οποίο πλέον σαρώνει κυριολεκτικά την πόλη, 24 24, βλέπουμε ήδη αλλαγές. Είναι σίγουρα λιγότεροι άστεγοι από ό,τι ήταν πριν από ένα ή δύο χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο όμως πρόβλημα με τους ουσιοεξαρτημένους. Έχουμε δημιουργήσει μια νέα δομή, μια δομή που εγώ θέλω να το πω, έπρεπε να είχε η πόλη εδώ και 20-30 χρόνια. Ναι. Μια δομή σε συνεργασία με τον Κιθάκη τον Οκανά, είναι ένας ξενώνας φιλοξενίας των άστεγων χρηστών ναρκωτικών. Δεν αρκεί, χρειαζόμαστε και άλλη μια τέτοια δομή. Και χρειαζόμαστε και περισσότερη προσπάθεια. Μην ξεχνάτε ότι εδώ μιλάμε για ανθρώπους. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και δεν μπορείς να τους αναγκάσεις. Πρέπει να πάει οι ειδικοί, οι διεπιστημονικές μας ομάδες, να τους μιλήσουν, να τους πείσουν να έρθουν στις δομές του Δήμου Αθηναίων. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πολύ ώρα ακόμη, γιατί η Αθήνα είναι μεγάλο θέμα, αλλά είναι και ωραίο θέμα. Γιατί η Αθήνα είναι μια ωραία στα αλήθεια πόλη. Πρέπει να κανείς να τρίψει λίγο τη σκουριά για να ξαναβρει τη λάμψη και την ομορφιά της. Τελευταίο μου ερώτημα. Μου είπατε ότι μπορεί να δημοπρατηθεί ο Βοτανικός μέσα στη χρονιά. Όχι μπορεί, σας είπα ότι θα δημοπρατηθεί. Και το λέω και το υπογράφω. Εγώ, πότε πρέπει να υπολογίζω ότι πρέπει να αγοράσω εισιτήριο διαρκείας στο καινούριο γήπεδο? Δεν έχετε ήδη εισιτήριο διαρκείας, κύριε Τσίμα? Όχι, για το καινούριο. Εσείς φανατικός Παναθηναϊκός, είναι δυνατόν? Για το καινούριο γήπεδο. Κοιτάξτε, αν όλα πάνε καλά, Όχι, αν όλα πάνε καλά. Θα δημοπρατηθεί μέσα σε αυτή τη χρονιά, θα αρχίσει να δουλεύετε του χρόνου. Έχουμε έναν ορίζοντα περίπου ολοκλήρωση του έργου 2 με 2,5 χρόνια. Άρα είμαστε πάρα πολύ κοντά, το νερό έχει μπει στο βλάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Και σας, κυρίες και κύριοι, για την προσοχή σας. Το συνέδριο συνεχίζεται, το φόρουμ συνεχίζεται.